Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε κύριε Μητριάδη, καλησπέρα. Καλά, καλησπέρα. Μια διευκρίνηση. Δεν κατάγουμε από την Ξάνθη. Α. Κατάγουμε από τη Θεσσαλονίκη, από ένα χωριό Παρθένιο λέγεται. Α, εγώ έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Μια διευκρίνηση. Απλά ζω τα τελευταία χρόνια στην Ξάνθη, εδώ και 15 χρόνια μόνιμα στην Ξάνθη. Α, και παίξατε φυσικά στην. Ναι, ναι. Τελειώντας την καριέρα μας στην Ξάνθη, μείναμε εδώ. Να, εντάξει, ναι. Όχι, εντάξει, και, για μια διευκρίνηση, όχι τίποτα. Και πολύ καλά κάνατε και με διορθώσατε, γιατί εγώ έκανα λάθος. Και είστε και προπονητής, ασκείτε την προπονητική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ερασιτεχνικά. Εδώ είναι μια ομάδα που λέγεται Ηρακλή Ζυγού. Έτσι, για να. Mm-hmm. Αυτό, για, τίποτα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα μικρόβιο, δεν βγαίνει ποτέ από μέσα από κάποιον που το έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια. Όχι. Δεν έχουμε σταματήσει να υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Έστω και ερασιτεχνικά κάνουμε, γιατί το αγαπάμε. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, μακριά από το ποδόσφαιρο δεν μπορούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Βρεθήκατε χθες στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Παρακολουθήσατε το παιχνίδι με τον Έστω. Ήτανε περίπου έτσι όπως το περιμέναμε. Ένα παιχνίδι δυνατό. Μια καλή ομάδα για τα δεδομένα της κατηγορίας την οποία αντιμετώπισε ο Άρης. Πείτε μας έτσι τις δικές σας εντυπώσεις από αυτό που είδατε. Yeah, η αλήθεια είναι αυτό που λέτε κι εσείς. Βέβαια ήταν ευκαιρία, μια και το παιχνίδι των δίπλα στην Ξάνθη, να πάμε όχι μόνο εγώ και αρκετοί που από την Ξάνθη αλλά και την γύρω περιοχή να δουν τον Άρη. Ναι, πραγματικά ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με λιγοστές φάσεις, με λίγες τελικές. Θεωρώ ήταν μέτριο το παιχνίδι, αλλά όσοι το παρακολουθήσανε αποζημιωθήκανε, τουλάχιστον είδαμε δύο γκολ και κάποιες φάσεις που γίνανε. Mm-hmm. Θεωρώ το αποτέλεσμα γενικά δίκιο. Ναι, ο Άρης δεν ήταν γενικά μέτριος στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, κύριε Δημητρέδη, ότι η διακοπή ήρθε σε ένα κακό time για τον Άρη, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Άρης ήταν καλύτερος στο γήπεδο, είχε χάσει και την ευκαιρία τη μεγάλη με τον Κιβελίδη και φαινόταν ότι πλησίαζε στον γκολ. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση σου έδινε σε εκείνο το χρονικό σημείο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι πραγματικά είναι, γιατί ο Άρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Ήθελε να είναι επιβλητικός. Κατάφερε να κάνει μια ευκαιρία και. Ήταν συνέχεια στην επίθεση. Όντως η διακοπή όμως και η διακοπή περίπου πόσο, 5-10 λεπτά. Κάνα δεκάλεπτο ήταν. Κάνα δεκάλεπτο, ναι. Για τα δακρυγόνα που πέσανε. Μετά σίγουρα, κοιτάξτε, όταν παίζεις με τον Άρη, πάντα έχεις ένα κίνητρο παραπάνω και ο Νέσος Χρυσούπολης είχε αυτό το κίνητρο. Και θεωρώ ο Νέσος είναι μια καλή ομάδα στην κατηγορία και βάσει με αυτά που έχουν δείξει κάποιες ομάδες μέχρι τώρα, καταλαβαίνεις ότι και η βαθμολογική της θέση δεν είναι τυχαία. Mm. Αλλά σίγουρα ο Άρης μπορεί να ήταν μέτρος, αλλά ο Άρης παραμένει Άρης και είδατε ότι έστω με μια φάση, δύο φάσεις κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά μετά από το γκολ που πέτυχε την ισοφάριση ήταν πολύ πιεστικός. Mm. Και με κάποιες τέτοιες φάσεις προσπάθησε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Mm. Βέβαια υπήρχε και η φάση του Σγούρη στο 1-0 που μπορούσε να γίνει 2-0 και να τελειώσει το παιχνίδι. Σωστά. Αλλά στο ποδόσφαιρο αυτά. Έτσι είναι. Ναι, όπως θα μπορούσε για παράδειγμα και το παιχνίδι να τελειώσει αν ο Άρης στο 12 μόλις προηγηθεί. Νομίζω ότι θα είχε πάρει. Το παιχνίδι παίρνει άλλη μορφή τελείως, σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κύριε. Εγώ λέω ότι φέτος τα παιχνίδια του Άρη εξαρτώνται αποκλειστικά από τον ίδιο με βάση το ρόστερ που διαθέτει και τη δυναμική. Δηλαδή, εάν είναι σε καλή μέρα, ο Άρης δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα από κανέναν αντίπαλο. Εάν δώσει δικαιώματα, τότε μόνο θα έχει κάποια θέματα. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, δεν μιλάμε. Μιλάμε ότι ο Άρης έχει ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα μέσα, ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορούν να σου κάνουν οτιδήποτε μέσα στο γήπεδο. Αλλά βέβαια, εντάξει, δεν θα πρέπει να αποτιμήσει ο Άρης καμία ομάδα, γιατί σας είπα και πριν ότι υπάρχει πάντα ένα κίνητο το να παίξεις απέναντι στον Άρη και να μπορέσεις να κερδίσεις. Αν κερδίσεις τον Άρη, θεωρώ ότι είναι σαν να έχεις πάρει το πρωτάθλημα. Βέβαια, ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Αυτό για μένα είναι δεδομένο. Και είναι αδικία και κρίμα που ο Άρης αντιμετωπίζει κάποια πράγματα σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή να πηγαίνει σε τέτοιου είδους γήπεδα, να πηγαίνει. Όχι ότι υποτιμούν το γήπεδο της Χρυσούπολης. Προς Θεού, ήταν και καλό γήπεδο. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Άρης την ομάδα Super League για μένα και το ότι παίζει τώρα αυτή τη στιγμή στη Γάμα Εθνική βεβαίως είναι περαστικός, αν και πέρυσι θεωρώ ότι γίνανε κάποια λάθη και δεν θα πρέπει να επαναληφθούν φέτος για να μπορέσει η ομάδα άνετα, που νομίζω πως πολύ άνετα θα βγει στη Β' Εθνική. Ναι, πολλοί θεωρούν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς με αυτήν την άποψη, ότι ο Άρης λογικά ως το τέλος του πρώτου γύρου, αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, θα έχει πάρει και τη διαφορά ασφαλείας που χρειάζεται από τους υπόλοιπους. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, αν έχει πάρει διαφορά, θα πρέπει να ετοιμάζεται πλέον και να φτιάχνει ομάδα για τη νέα χρονιά. Ναι. Δεν έχει άδικο, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πατήσει αυτό. Γιατί δεν ήξερε μέχρι το τέλος ποια κατηγορία θα παίξει. Ενώ τώρα, εάν καταφέρει μέχρι το Δεκέμβριο και είναι μπροστά στη βαθμολογία με αρκετούς πόντους, θα προετοιμάζεται ήδη για τη Football League. Νομίζω πως αυτό είναι και το σωστό.
γενικότερα τα πράγματα πώς τα βλέπετε στην, στην κατηγορία, παρακολουθείτε καθόλου και κάποια άλλα παιχνίδια, έχετε άποψη, γιατί είναι πολλές ομάδες εκεί στην περιοχή γενικότερα? Ναι, είναι όντως, υπάρχουν αρκετές ομάδες εδώ στην περιοχή. Νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες, αν εξαιρέσω οι ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις, δεν διαφέρουν και πολύ. Mm-hmm. Αλλά για να μιλήσω για τον Άρη, βασικά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Θα πρέπει μόνο να είναι σοβαρός και πειθαρχημένος σε όλα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, και οι δύο μάζαν πολύ καλά. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Διαθέτει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή, το μόνο που έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης είναι, ξέρεις, σας είπα και πριν, mm-hmm. το κίνητρο των άλλων ομάδων. Mm-hmm. Αν είναι σοβαρός ο Άρης, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα με καμιά ομάδα. Εντάξει, βέβαια θα συναντήσει και κάποια γήπεδα τα οποία δεν θα είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, εσείς λέτε ότι χθες ήταν από τα καλύτερα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές του Άρη έλεγαν ότι ήταν αρκετά σκληρό, ότι δεν το είχαν ποτίσει. Ναι, ναι, θα μπορούσε να βραχεί το γήπεδο λίγο πιο νωρίς. Ναι. Να πηγαίνει να διστάει λίγο η μπάλα περισσότερο, να έχει πιο μεγάλη ταχύτητα. Αλλά εντάξει, θα υπάρχουν και χειρότερα γήπεδα της Χρυσούπολης που θα αντιμετωπίσει ο Άρης. Σίγουρα τώρα ο καιρός θα χαλάσει, θα υπάρχουν άλλες δυσκολίες. Ναι. Δεν θα είναι τα γήπεδα όλα σαν το πιάνεις ο Κελίδης. Υπάρχει να αντιμετωπίσει και αυτό. Σωστά. Πάντως έχει και το θετικό, τουλάχιστον έτσι το εκλαμβάνεται, το ότι έχει στον πάγκο δύο ανθρώπους, τον Νίκο Αναστόπουλο και τον Ανδρέα το Σκέτζο, που αφενός γνωρίζουν τι σημαίνει Άρης και αφετέρου γνωρίζουν και πώς να διαχειριστούν όλες αυτές τις καταστάσεις. Σίγουρα χρειάζεται καλή διαχείριση. Νομίζω ότι είναι. Και ο Αναστόπουλος σίγουρα γνωρίζει, είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής και μέσα στο ποδόσφαιρο. Αλλά θα πρέπει να γνωρίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται την κατηγορία, στην κατηγορία που βρίσκονται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές και κάποιες ομάδες που είναι και λογικό να μην ξέρουν πολύ καλά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι περαστικός ο Άρης και δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε καν. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή που ο Άρης έχει φτιάξει και ένα κορμό για την επόμενη σεζόν, πάνω στον οποίο θα βασιστεί? Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει και αθλητική Super League, έχουν παίξει, έχουν πολλές συμμετοχές και στη Β' Εθνική. Νομίζω ότι υπάρχει ένας καλός κορμός. Απλά, ας πούμε, του χρόνου που η ομάδα θα είναι στην άλλη κατηγορία, θα είναι ήδη μια έτοιμη ομάδα με ένα καλό κορμό, με κάποιες προσθήκες. Όπως είπατε και εσείς πριν, αν υπάρχει διαφορά μεγάλη, θα πρέπει να ετοιμάζεται η ομάδα για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Για να μπορεί η ομάδα να επανέλθει στο Super League, που mm-hmm. είναι και η θέση της. Σωστά. Εσείς το δικό σας το πέρασμα από τον Άρη, πώς το θυμάστε, κύριε Δημητρία? Δεν παίξατε στα πολύ πολύ καλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Εγώ έτυχα να είμαι ένας από τους προσφερειστές που φύγανε με πολύ άσχημο τρόπο από την ομάδα. Αν θυμάστε καλά, ναι. Ήμουν μέσα στους 5 τότε με τον κύριο Γράντα, που δεν μας αφήναν να κάνουμε προπόνηση. Σωστά. Και προπονούμαστε ξεχωριστά από την ομάδα. Δεν έφυγα με ωραίο τρόπο, δεν ήθελα να φύγω τον Άρη, αυτό ήταν δεδομένο και τότε. Ναι. Αλλά με ανάγκασαν να φύγω. Βέβαια αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα. Αλλά απλά είπατε τώρα, αναφέρατε για τον Άρη πώς και τα λοιπά. Όντως είχα έρθει στην ομάδα με τότε με φιλοδοξίες από την Καλαμαριά. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Τώρα μου τα θυμίζετε εσείς και καλά είναι να τα θυμόμαστε που και που. Εντάξει, το παρελθόν αποτελεί και οδηγό για το μέλλον. Πάντοτε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Το ποδόσφαιρο δεν τελείωσε όταν έφυγα από τον Άρη. Συνέχισε να παίζω ποδόσφαιρο. Αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα τότε να φύγω. Με ανάγκασαν και εμένα και κάποια άλλα παιδιά, όπως ήταν ο Λόντσα, ο Στρατιλάτης. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Βαγγέλης Κουέντας και ο Φάνης Ντουτζιάρης. Εμείς οι πέντε τότε. Ναι. Μάλιστα. Έτσι για να θυμούνται ναι, λίγο. Ναι, και λίγο και οι νεότεροι να μαθαίνουν κιόλας. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω μας είπατε ξεκάθαρα ότι ο Άρης ήταν περαστικός από την κατηγορία. Αυτή την αίσθηση σας αφήνω. Αυτό είναι δεδομένο, θεωρώ. Δεδομένο. Δεν το συζητάμε καν. Πριν ολοκληρώσουμε, σας προκαλεί καθόλου αίσθηση το γεγονός ότι η Καβάλα έχει ξεκινήσει τόσο άσχημα στη σεζόν? Κοιτάξτε, και όχι, δεν με προκαλεί εντύπωση. Σας είπα, οι περισσότερες ομάδες είναι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, εγώ είδα δύο ομάδες, τον Άρη και τη Χρυσούπολη, που ήταν καλές ομάδες. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και καλύτερες. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αργότερα αν θα αλλάξει κάτι ή αν δεν θα αλλάξει. Αλλά θεωρώ ότι ο Άρης τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είπε, δεν θα έχει αντιμετωπίσει. Δεν θα υπάρχει καλύτερη ομάδα τον Άρη. Με τέτοιες προσφαιριστές, με τέτοιες προσωπικότητες που έχουμε στο γήπεδο, νομίζω ότι θα κάνει περίπατο. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Δημητριάδη.